Στην επαναδημοπράτηση του οδικού έργου Πηγάδια Γέφυρα Πλάκας, το οποίο είναι υποτμήμα της δεύτερης επαρχιακής οδού, από Πηγάδια έως Πράμαντα προχώρησε με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 23,6 εκατομμύρια ευρώ και τμήμα του χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η Περιφέρεια θα συνδράμει με το υπόλοιπο ποσό. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης σε δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρθηκε στο ιστορικό των ενεργειών της Περιφέρειας, που οδήγησαν όμως την ακύρωση του διαγωνισμού με αποφάσεις της ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που δεν έκανε αποδεκτό τον όρο περί του ορίου ανεκτέλεστων συμβάσεων για τις συμμετέχουσες εταιρείες. Όπως ανέφερε έτσι, η Περιφέρεια θα συμμορφωθεί με την απόφαση και τις υποδείξεις και θα προχωρήσει στην επαναδημοπράτηση του έργου. Η σημερινή κατάσταση είναι ότι από τα 10 χιλιόμετρα έχουν πέσει τα 9,5 χιλιόμετρα η πρώτη στρώση ασφάλτου, έχουν τοποθετηθεί όλοι οι ηλεκτροφωτισμοί και έχουν πληρωθεί στη ΔΕΗ οι επεκτάσεις ρεύματος για να μπορέσουμε να έχουμε και φώτα το βράδυ. Και επίσης έχουν αρχίσει και τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας σε όλο το δρόμο. Αυτές τις μέρες είπαμε να τον δώσουμε το δρόμο να διέρχεται ο κόσμος με δικιά του ευθύνη. Τα 500 μέτρα που ήταν η κατολίσθηση δεν θα έχει ούτε μία στρώση ασφάλτου, αλλά θα έχει έτοιμη υποδομή για άσφαλτο, γιατί πρέπει να τελειώσουν οι διαδικασίες. Έχει και έναν τοίχο ανάντι ασφαλείας για τυχόν πτώσεις λίθων και με προσοχή θα περάσουν το δρόμο. Δηλαδή εκεί μας υπολείπεται το τέλειωμα της κατολίσθησης από πλευράς ασφάλτου, μετά μία στρώση ασφάλτου σε όλο το δίκτυο και τα άλλα είναι δευτερεύουσες εργασίες όπως είναι οι σημάνσεις και λοιπά σε όλο το έργο. Στο μεταξύ, με απόφαση της Περιφέρειας Υπήρου παραδίδεται σε προσωρινή χρήση εντός των ημερών και για τις ημέρες του 15 Αυγούστου ο δρόμος που συνδέει την Ιόνια Οδό με τα Πηγάδια συνολικού μήκους 10 χιλιόμετρων. Επίσης, ο κ. Καχρημάνης έκανε γνωστό πως παραδίδεται και το τμήμα του δρόμου Ζωτικό-Μπεστιά με τη χρήση ενός μικρού τμήματος της Δημοτικής Οδού που περνά μέσα από τον οικισμό της Μπεστιάς. Επίσης, αυτές τις ημέρες δίνουμε και το κομμάτι ζωτικό, κόμβο ζωτικού Μπεστιά, περνώντας ένα κομμάτι μέσα από δημοτικό δίκτυο της Μπεστιάς και εκεί χρειάζεται πολύ προσοχή γιατί γίνεται και η σήμανση.